Ως μάνα εξ ουρανού περιμένουν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες τη ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Το νομοσχέδιο κατατίθεται τη Μεγάλη Εβδομάδα στη Βουλή και αναμένεται να ξεκαθαριστούν όλες οι λεπτομέρειες. Ένα τυπικό παράδειγμα λέει ότι ένας συνάδελφος που χρωστάει περίπου 40 με 45.000, άρα από το 10 που σας είπα και μετά, με το κούρεμα και με τον επανυπολογισμό πέφτει γύρω στις 12 με 13.000. Με τις 120 δόσεις καταλαβαίνετε ότι βγαίνει ένα ποσό γύρω στις 100, 110, 120 ευρώ το μήνα. Άρα πραγματικά όχι μόνο ξεχρεώνει, παίρνει ανάσα για να μπορέσει να δει διαφορετικά το μέλλον της επιχείρησής του. Αυτά χρήματα θα περισσέψουν να βάλει εμπόρευμα στην επιχείρηση και να προσελκύσει και πάλι καταναλωτές με βάζοντας καλές τιμές και φυσικά να γίνει η επανεκκίνηση μικρής επιχείρησης που λέμε τόσα χρόνια. Μέσα στη Μεγάλη Τρίτη θα μπει στη Βουλή υποψήφιση το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις στα ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχουν πολλοί κόφτες και πολλοί περιορισμοί για το πόσοι θα μπουν μέσα στη ρύθμιση αυτή. Ο βασικότερος από όλους τους κόφτες είναι τα εισοδηματικά κριτήρια, όπου δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ. Μετά τις 10.000 ευρώ τους πετάει έξω από τη ρύθμιση και θα πρέπει να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε 12 δόσεις όπως είναι μέχρι σήμερα. Επειδή πλέον φτάνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα και θα ψηφιστεί τη Μεγάλη Εβδομάδα και επειδή υπάρχουν μετά κάποια τεχνικά γραφειοκρατικά θέματα, κατά πάσα πιθανότητα η πλατφόρμα θα ανοίξει αρχές Μαΐου, όπου μέχρι και τέλος Ιουνίου ή τέλος Δεκεμβρίου, αυτό συζητείται ακόμα, θα είναι η καταληκτική ημερομηνία για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς ασφαλιστικά ταμεία. Πάντως πρόκειται για μια ρύθμιση ανάσα, αφού οι επαγγελματίες έχουν συσσωρεύσει οφειλές χιλιάδων ευρώ από το 2010 μέχρι και σήμερα. Είναι σημαντικό ότι θα γίνει κούρεμα μεγάλου ποσού από τη συνολική οφειλή. Οι οφειλές όλες έχουν συσσωρευτεί από το 2010 και μετά. Από τότε δηλαδή που ξεκίνησε η κρίση. Γι' αυτό και οι πιο πολλοί συνάδελφοι οφείλουν στα ασφαλιστικά τους ταμεία αυτά τα ποσά που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέραμε. Άρα λοιπόν, ένας επαναυπολογισμός είναι πολύ σημαντικός, όπως έχει λεχθεί ότι θα υπάρχει μέσα στο νομοσχέδιο, γιατί πολύ απλά τότε όλοι υπολογίζονταν οι φορές τους με γύρω στα 400 με 450 ευρώ, 500 πολλοί συνάδελφοι το μήνα, και αυτή τη στιγμή θα υπολογιστούν με 170 ευρώ, που με τον νόμο του Υπουργείου του κυρίου Κατρούγκαλου έγινε 170, το ελάχιστο που πληρώνει μια επιχείρηση, ένας επαγγελματίας, σαν εισφορά στο ταμείο του. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι πρόκειται στο πρώτο μέρος για ένα πολύ μεγάλο κούρεμα της βασικής οφειλής και φυσικά μετά ένα κούρεμα των προσαυξήσεων όσο χρονικό διάστημα είχαν συσσωρευτεί αυτές. Θα πρέπει οι ασφαλισμένοι μη μισθωτοί, δηλαδή οι έμποροι που πληρώνουν στο παλιό ΤΕΒΕ τις υποχρεώσεις τους, να έχουν πληρωμένες τις εισφορές Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, για να μπορέσουν να ενταχθούν στις 120 δόσεις. Είναι ο δεύτερος κόφτης που υποχρεώνει τους επαγγελματίες να έχουν πληρωμένες τις εισφορές τους για να μπορέσουν να ρυθμίσουν τις πίσω εισφορές. Επίσης, κάτι άλλο που συζητείτε είναι ότι όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μόνο 17-18 και όχι πρώτου 16, ούτε αυτοί θα μπορέσουν να μπουν στις 120 δόσεις. Και βέβαια, όταν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη ρύθμιση, αναμένεται να υπάρξει μέρημνα για τα χρέη στην εφορία.